καούμε, πάλι θα καούμε. Αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι των Ακοβίτικων στην Καλαμάτα. Ο λόγος, τα ακαθάριστα οικόπεδα στην περιοχή που πλέον μοιάζουν με ανεξέλεγκτες χωματερές. Ένας τέτοιος σκουπιδότοπος λίγο έλειψε να βάλει σε κίνδυνο όλη την περιοχή, μιας και για άγνωστους ακόμη λόγους στο σημείο ξέσπασε φωτιά. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν εκείνη που απέτρεψε τα χειρότερα. Τα πράγματα, όπως λένε οι κάτοικοι, έχουν χειροτερέψει τον τελευταίο μήνα, ενώ όσες εκκλήσεις και αν κάνουν στο Δήμο, όπως λένε, δεν παίρνουν βοήθεια, μιας και δεν ανήκουν στο σχέδιο πόλης. Τα κόψει τα χορτάρια εδώ, τα χορτάρια τα κόψει. Αλλά είσαστε πόλης στο σχέδιο πόλης. Όχι, δεν είσαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λογικό είναι αυτό. Δεν πληρώνω εγώ. Μια κατάσταση τροπής, έχουμε απευθυνθεί πάρα πολλές φορές στο Δήμο. Ερχόταν κατά καιρούς, τα καθάριζε. Έχω κάνει και συμπυροσβεστική παράπονα για αυτό το πράγμα. Τελευταίων ένα μήνα περίπου, δεν ξέρω γιατί, λόγω έλλειψης προσωπικού, δεν ξέρω για ποιους λόγους, είχε μείνει ακαθάριστο. Φανταστείτε αυτό να γινόταν καλοκαίρι ή να γινόταν νύχτα. Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων κρατούν καιρό, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και σήμερα ήρθε η ώρα που ο φόβος τους επαληθεύτηκε. Σίγουρα κάποιος έχει βάλει φωτιά. Εμείς λείπαμε, είχαμε πάει στο χωριό από το πρωί. Γιατί πήγαμε να τηρώσουμε ελιές κάτω στο... για τον αέρα και μας πήρανε τηλέφωνο ότι έχει πιάσει φωτιά εδώ πέρα και είχαμε τσακιστεί. Λοιπόν, είναι πάλι επικίνδυνο. Κάθε χρόνο φοβόμαστε να μην πιάσει φωτιά. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε έγκαιρα, αλλά τα παράπονα παραμένουν, καθώς περίοικοι καταγγέλουν ότι έρχονται από όλη την Καλαμάτα και πετάνε τα σκουπίδια στην περιοχή τους.